Υγεία μόνο. Να έχουμε υγεία λοιπόν το 2014. Υγεία. Προπαντός. Το 2013 πώς ήταν έτσι η χρονιά? Δύσκολο από παντού. Όχι από υγεία βέβαια, αλλά τα υπόλοιπα δύσκολα. Όπως όλο ο κόσμο δύσκολα. Να είναι λοιπόν το 2014 καλύτερο. Να είναι το 2014 καλύτερο, να φέρει υγεία στον κόσμο και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Αν χάσουμε την υγεία μας, χάσαμε και τα υπόλοιπα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης. Μία ευχή για το 2014. Πρώτα υγεία. Και δεύτερον, να καταρρεύσουν τα πράγματα ότι είναι τώρα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Και μία ευχή για το 2014. Λοιπόν, εύχομαι το 2014 να μας έβρει όλους σε καλύτερη μοίρα και οι πολιτικοί να βάλουν λιγάκι μυαλό. Λοιπόν, έχουμε περάσει πολλά, αλλά τούτη τη δυστυχία που φέρνει δεν είναι καλό για μας. Και ιδίως για μας τους γέροντες, που δεν έχουμε πετρέλαιο να ζεσταθούμε. Λοιπόν, τι άλλο, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Ειρήνη. Έχουμε το 2014, πάρα πολύ καλύτερα από το 2013. Δύσκολη χρονιά. Και εδώ χρειάζεται συνεργασία για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το κακό. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Όλος ο κόσμος τον καινούριο χρόνο να δεχτεί με υγεία και χαρά και ευτυχία. Το 2013 πώς ήταν? Δύσκολο. Δύσκολο. Έχουμε το καινούριο να έρθει καλά. Ας ελπίζουμε με τη μεγάλη μας ευχή να βγούμε το 2014 να είναι σε ιδιαίτερο και καλό και πρόοδο και υγεία. Ενώ το 2013 μας πήγε να μην πάρα πολύ πίσω. Να σε ευχαριστώ μετά για το καλύτερο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τους παιδιά του υγεία. Το 2013 πώς το είδατε που θα φύγει σε λίγες ώρες? Το είδαμε να πάει στο καλό και να μην ξανάρθει. Τα οικονομικά, υγεία, τους παιδιά. Ήταν δύσκολη η χρονιά αυτή που πέρασε. Ελπίζουμε για 2014 να είναι καλύτερο. Ορίζουμε πρώτο Θεός. Και με την ελπίδα ζούμε δηλαδή. Μάλιστα, να είναι καλύτερο λοιπόν για τη χώρα μας και για όλους. Για όλους, όταν είναι όλοι, ας όλους είμαστε κι εμείς. Έτσι. Αυτό θέλει να ευχαριστούμε όλη η Ελλάδα, όλη η πατρίδα μας, όλοι. Να ζήσουμε όμορφα, ήρεμα και όχι με άγχος, όχι με φόβο και οξύνη. Αυτό είναι όλοι. Θα μου πείτε και εσείς μια εύκολα για το 2014. Τέταρχην χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ο Χριστός που γεννήθηκε πολλές μέρες να φέρει ειρήνη, χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων που έχει χαθεί, εργασία στους νέους και φυσικά υγεία για όλο τον κόσμο. Το 2013 εσάς τι αίσθηση σας αφήνει φεύγοντας? Πολύ πικρή και εύχομαι να μην ξανασυμβεί τον άνθρωπο. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Το 2013 πώς το είδατε που θα φύγει σε λίγες μέρες? Έτσι. Δεν ήταν καλό. Να δούμε το 2014. Ακόμα χειρότερο. Για πείτε μας εσείς. Ενώ φαίνεται ότι θα είναι καλύτερο, στην ουσία θα είναι χειρότερο. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό γιατί οπωσδήποτε θα μας κόψουν και τα υπόλοιπα λεφτά. Όλος ο κόσμος υποφέρει. Σκαλίζουν τα σκουπίδια για να βρουν φαγητό. Δεν είναι μόνο οι ξένοι. Είμαστε και από εμάς. Δυστυχώς. Αυτό. Μάλιστα. Μακάρι να έχουμε άσπρο. Νεύχη. Να έχουμε υγεία και να φτιάξουν τα πράγματα κάπως καλύτερα. Να μην έχουμε τόση φτώχεια ο κόσμος, γιατί πολλοί κόσμος πεινάει. Είναι άσχημο αυτό. Το 2013 που θα φύγει σε λίγες μέρες, πώς το είδατε? Ήταν και αυτό στενόχωρο ήταν, δεν ήταν ευχάριστο. Εύχομαι να είναι τώρα και το 2014 καλό. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους και τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε όλοι. Πολλά πολλά μπράβο στην κορίτσια εκεί της Κολομβίας
αλλά και στο μαέστρο το Στράτο, που μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα έμαθαν αυτά τα τραγούδια. Να τους χειροκροτήσουμε μια δυνατή. Ακόμα περισσότερα άτομα στην Κοροδία, όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε. Να χορέψουμε μέσα δεν μπορούμε όλοι, να τραγουδήσουμε μπορούμε όλοι. Λοιπόν, πολλές ευχαριστίες στα κορίτσια εδώ πέρα του ΚΑΠΗ που σας βοηθάνε και σας υποστηρίζουν. Και αν έχετε παράπονα να τα πείτε τώρα για να τα σβήσουμε με τον παλιό το χρόνο, να τα ανανεώσουμε με το καινούριο. Λοιπόν, να χειροκροτήσουμε τα κορίτσια γιατί το αξίζουν. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχετε υγεία καταρχήν. Να έχετε ενέργεια όπως έχετε και να την μεταδίδετε και σε εμάς την ενέργειά σας για να μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και θα το πω άλλη μια φορά γιατί τώρα το έχετε κόψει, να μην γκρινιάζετε. Λοιπόν, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, το ΚΑΠΗ εκείνο που προσφέρει περισσότερο δεν είναι οι παροχές που κάνει, το να πάμε μια εκδρομή, το να κάνουμε μια συναστίαση ή οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που προσφέρει είναι η συντροφιά, γι' αυτό έγινε το ΚΑΠΗ. Το ότι ερχόσαστε εδώ πέρα και μπορείτε να βρείτε έναν άνθρωπο να κάνετε παρέα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από τόσους που βρισκόμαστε μπορούμε να επιλέξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα με όλους, αν και δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Αλλά θα βρούμε έναν άνθρωπο, δύο που θα μπορούμε να πούμε μία κουβέντα παραπάνω και πέρα από το χώρο του ΚΑΠΗ που βρισκόμαστε, να μπορούμε να επικοινωνούμε τηλεφωνικά, να ανταλλάξουμε μια επίσκεψη στο σπίτι για να κάνουμε τη μοναξιά μας υποφερθή και μικρότερη. Χρόνια πολλά. Με τις γιορτές αυτές που πέρασαν, των Χριστουγέννων, της Πρωτογονιάς που έρχονται και των Θεοφανίων, αφήνουμε πίσω μας μία δύσκολη χρονιά και όλοι το γνωρίζετε αυτό σε πολλές κοινωνικές τάξεις. Ελπίζω σε αυτές τις ημέρες όλοι να συναντήσατε αγαπημένα σας πρόσωπα, να πήρατε δύναμη από αυτούς, να ήσασταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και γιατί όχι και να μην αντλήσουμε δυνάμεις ο ένας από τον άλλον για μία νέα χρονιά, καλύτερη, για ένα καλύτερο αύριο και για την πόλη μας και για την Ελλάδα αλλά και για την Αρκαδία. Θα ήθελα αυτή η χρονιά που πέρασε να μην θυμίσει τίποτα με την καινούργια που θα έρθει. Ελπίζω και είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά, να έχετε υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και προπάντων ο ένας με τον άλλον να έχουμε αλληλεγγύη και να βοηθάμε τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και τους αδυνάτους. Καλή συνέχεια σήμερα στην εκδήλωσή σας. Καλή διασκέδαση να έχετε πάντα, να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ. Τη στηρίζουμε όλοι και θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε ακόμα καλύτερο. Και τι άλλο να σας πω, να έχετε, όσοι δεν έχετε δισέγκο, να έχετε δισέγκο. Να είστε καλά. Που μας καλεί να συμμετέχουμε τόσο στις συγκεντρώσεις, στην εκδήλωση αυτή που είναι σε 3-4 μέρη, όσο και αν κάποιος θέλει να καταθέσει την προσωπική του εμπειρία, μνήμη, ή κάτι που το έχει συμβεί που είναι αξιοσημείωτο. Λέει λοιπόν το παρελθόν είναι αναλάβων φάρος, όχι λιμάνι. Αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Αν ένας λαός θέλει να καλυτερέψει το παρόν και να δημιουργήσει στοιχεία του μέλλοντος, πρέπει να γνωρίσει και να συμβουλευτεί το παρελθόν. Αυτή είναι η αφετηρία της σκέψης του Δήμου Τρίπολης ως διοργανωτή του προγράμματος The European Remember, που προσδοκά την αφύπνιση των Ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση της γνώσης τους σχετικά με τις μεγάλες αξίες της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και εν τέλει της δημοκρατίας που αντιστάθηκαν και επέζησαν από ναζιστικό επεκτατισμό. Το πρόγραμμα ΦΛΑΣ μας καλεί σε ελίγωση να φωτίσουμε το ιστορικό παρελθόν μας ως Ευρωπαίοι πολίτες, να γνωρίσουμε ακόμα και τις πλέον αποκρουστικές του πλευρές. Η Τρίπολη, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της φασιστικής κατοχής, ήταν έδρα διοίκησης των κατοχικών δυνάμεων. Οι κατοχικές δυνάμεις, για να αντιμετωπίσουν την όλο και διοκούμενη αντίδραση του ελληνικού λαού, προέβαιναν σε μαζικές συλλήψεις.
Οι κρατούμενοι προωθούνταν στην Τρίπολη από όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου. Από τα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν τότε ως φυλακές, σώθηκαν με τη φροντίδα των δικαστικών λειτουργών τα υπόγεια του δικαστικού μετάδου στην Τρίπολη. Στους τοίχους υπάρχουν ονόματα και μηνύματα κρατουμένων που κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν και ζωγραφιές που πέραν της ιστορικής αξίας κάποιες έχουν και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Το μνημείο αυτό είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα σήμερα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΛΑΣ θα πραγματοποιηθούν 4 τριήμερες συναντήσεις για την ενίσχυση της υφιστάμενης γνώσης και την ενθάρρυνση ουσιαστικότερου διαλόγου.